Και τώρα καλούμε στο βήμα την κυρία Ζωή Λόλα, τον Άρη Μπαχλά, τον Ανδρέα Στάγκο και τη Μαρία Μαυρομάτη να μας θυμίσουν τις στιγμές της αρχαιολόγου Αναστασίας Στασιά στην ελληνιστική και ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη, μιας αγαπημένης συναδέλφου. Η κυρία Λόλα θα μιλήσει, μάλιστα. Για την... που κι αυτή έτσι ξαφνικά έφυγε από ανάμεσά μας. Καλησπέρα και από εμάς. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε την Επιστημονική Επιτροπή που έκανε δεκτή την εισήγησή μας και να πούμε 60 συγχαρητήρια, όχι μόνο για τη διοργάνωση του συμποσίου στην Οργανωτική Επιτροπή, αλλά και για όλο το κόνσεπτ, να κλέψουμε μια χθεσινοβραδινή λέξη από τις εισηγήσεις, για τα 60 χρόνια, για τις 60 στιγμές, για την τέλεια έκθεση, την πολύ ωραία ξενάγηση που είχαμε παρακολουθήσει, τον πολύ πρωτότυπο κατάλογο, την επικοινωνιακή πολιτική. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και να ευχαριστήσουμε πολύ και τους εθελοντές που είναι έξω και συμβάλλουν στην επιτυχία του συνεδρίου. Λοιπόν, όταν τον περασμένο Απρίλιο στάλθηκε η πρώτη εγκύκλειος για το σημερινό συμπόσιο και μόλις είδαμε την τρίτη θεματική ενότητα που αφορά ιστορίες και ανθρώπους του μουσείου, κυριολεκτικά στο επόμενο δευτερόλεπτο, το μυαλό μας πήγε στην Αναστασία Τασιά, στην Αναστασία μας. Το γεγονός ότι έφυγε απρόσμενα από τη ζωή πριν από 2 χρόνια και λιγότερο, καθιστά τη σημερινή παρουσίαση φόρο τιμής στο πρόσωπό της και στο έργο της. Η Αναστασία Τασιά γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Στο Υπουργείο Πολιτισμού διορίστηκε ύστερα από γραπτό διαγωνισμό για την αρχαιολογική υπηρεσία. Αρχικά είχε τοποθετηθεί στην εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Καβάλας, όπου είχε εργαστεί για πολλά έτη και στη συνέχεια μετατέθηκε στην ΤΕΟΣ ΙΟΤΑ ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ ΕΠΚΑ, από την οποία αφιπηρέτησε το 2012. Ορατό και ανεξίτηλο είναι το αποτύπωμά της στη Θεσσαλονίκη και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ενώ όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, έχουμε καθοριστεί από την ξεχωριστή της προσωπικότητα και το εξαιρετικό έργο της. Ας ξεκινήσουμε με τη Θεσσαλονίκη. 2 εμβληματικοί χώροι, 2 τοπόσημα του ιστορικού κέντρου της πόλης συνιστούν μέρος του ανεξίτηλου στίγματος που άφησε πίσω της. Η πλατεία Διοικητηρίου και ο ναός στην πλατεία Αντιγονιδών. Η πλατεία Διοικητηρίου είναι ένα ανοιχτό βιβλίο της ιστορίας της πόλης από την ίδρυσή της έως σήμερα. Έτσι συνήθιζε να λέει η Αναστασία. Είχε κατασκευαστεί το 1931 και διατηρούσε την αρχική της μορφή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, που ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ήδη από τις πρώτες δοκιμαστικές τομές ήρθαν στο φως ευρήματα και έτσι ξεκίνησε συστηματική ανασκαφή, που στη συνέχεια εντάχθηκε στα έργα της πολιτιστικής πρωτεύουσας 1997. Ο χώρος κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός, ενώ σήμερα υπάρχει στοιχειώδης διαμόρφωση, ενημερωτικό φυλάδιο και σε τακτά χρονικά διαστήματα περιλαμβάνεται στις περιπατητικές δράσεις της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης. Επίσης, έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση για τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου και την ανάπλαση της πλατείας. Τα οικοδομικά κατάλοιπα εκτείνονται από την ύστερη τουρκοκρατία ως και την ελληνιστική εποχή. Ξεχωρίζει ο μεγάλος κάθετος δρόμος στον ίδιο άξονα με τη Δραγούμη. Έχει αποκαλυφθεί επίσης λουτρό, νεκροταφείο, ταφικό παρεκκλήσι, εργαστήριο ιαλουργίας και ένα μεγάλο οικοδόμημα δημόσιου χαρακτήρα που φαίνεται να είχε ζωή από τα ελληνιστικά μέχρι τα παλαιοχριστιανικά χρόνια που τότε διέθετε και ψηφιοδοτά. Η κύρια οικοδομική φάση είναι ρωμαϊκή και χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ. ως και τα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστό. Το κτίριο καλύπτει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, αναπτύσσεται γύρω από κεντρικό αύλιο χώρο με περιστήλιο και μεταξύ άλλων είχε τοιχογραφίες και 2ο όροφο. Όσον αφορά στη χρήση του, διατυπώθηκε η υπόθεση ότι πρόκειται για το κτίριο της Ρωμαϊκής Διοίκησης της Θεσσαλονίκης. Κάτω από το ρωμαϊκό κτίριο εντοπίστηκαν 2 οικοδομικές φάσεις που χρονολογούνται στην ελληνιστική εποχή. Μία ύστερο-ελληνιστική, πάνω στην οποία θεμελιώνεται το κτίριο των ρωμαϊκών χρόνων, ενώ η άλλη ελληνιστική φάση συμπίπτει χρονολογικά με την ίδρυση της πόλης. Σε αυτά τα βαθύτερα στρώματα βρέθηκαν και τα προημότερα δείγματα ελληνιστικής κεραμικής και τμήμα κεραμίδας οροφής
με σφράγισμα βασιλικός, που παραπέμπει στο δημόσιο χαρακτήρα του κτηρίου ήδη από την ελληνιστική εποχή. Πάμε δυτικότερα τώρα, από την πλατεία Δικητηρίου, στην πλατεία Αντιγονιδών. Στη συμβολή των οδών Δικητηρίου και Κρυστάλλη, το 1936, κατά την ανέγερση της οικοδομής που βλέπετε, που βλέπουμε, είχε αποκαλυφθεί για πρώτη φορά τμήμα από την υποθεμελίωση ναού και πολλά ιωνικά αρχιτεκτονικά μέλη αρχαϊκών χρόνων και τρία αγάλματα. Περίπου 70 χρόνια αργότερα, αρχαίως του 2000, κατεδαφίζεται η οικοδομή που είδαμε πριν, του 36, και για δεύτερη φορά έρχονται στο φως τα λείψανα του ναού, δύο ακόμη αγάλματα, άρα σύνολο 5 αγάλματα στο οικόπεδο, και νέα αρχιτεκτονικά μέλη, πολλά από τα οποία όχι μόνο συνανήκαν, αλλά συγκολήθηκαν με κάποια του 36 που εκτίθονταν ήδη στο μουσείο. Τα νέα ευρήματα δίνουν όλες τις βασικές πληροφορίες για τον ναό. Είναι περίπτερος, εξάστηλος, ιωνικού ρυθμού με πρόναο εν παραστάση. Οι διαστάσεις του είναι 13-35 το συνολικό πλάτος και 16-80 το σεζόμενο μήκος, γιατί στα δυτικά προχωρά κάτω από την πλατεία Αντιγονιδών. Η πλατεία Αντιγονιδών είναι εκεί που είναι η σκάλα τώρα. Αποκαλύφθηκε η υποθεμελίωση του ναού, η κρυπίδα με 6 βαθμίδες, το μαρμάρινο δάπεδο στον πρόναο και τον σικό, που διατηρήθηκε στον ακάλυπτο χώρο των οικοδομών, ο στυλοβάτης, οι βάσεις σκιώνων, τα ίχνη των βάσεων, τυχοβάτες και πόσο ακόμη. Τα δε αρχιτεκτονικά μέλη που ξεπερνούν τα 100 είναι τμήματα κοιώνων με γλυφές βάσεων, κοιονοκράνων, τυχοβάτη με στραγάλους, γύσων με ιονικό κυμάτιο και σωζόμενα ίχνη χρώματος, επιστηλίου, περιθυρώματος και πολλά άλλα. Το έβριμα του αιώνα στη Θεσσαλονίκη, όπως είχε χαρακτηριστεί τότε. Ο Παρθενώνας της Θεσσαλονίκης, έγραφαν τα μέσα. Πράγματι, θεαματικά ευρήματα, δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Στις συγκυρίες, στις συμπτώσεις, στις στιγμές που ζούσαμε, αρχαιολογικές αλλά και ανθρώπινες στιγμές, στιγμές που τόσο γλαφυρά παρουσίασε η Αναστασία στο ΕΜΦ της ίδιας χρονιάς. Και το κοινό παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα, όπως χαρακτηριστικά είχε δηλωθεί τότε. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα στίχος μας χωρίζει από τον ναό, αφού στην όμορφη αίθουσα εκτίθενται τα ευρήματα με τη μορφή μερικής αποκατάστασης του ανατολικού τμήματος του ναού, που ταυτίζεται με το ανασκαμμένο τμήμα του και αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό. Φυσικά επιλέγεται ως το πιο ωραίο φρόντο για τις επίσημες φωτογραφίες του μουσείου, αλλά και τις εκδηλώσεις του, εδώ με τον Χρήστο Χωμενίδη, του συγγραφέα Ηλέσια Ανάγνωσης. Εμείς βέβαια δεν κρύβουμε ότι σε κάθε τέτοια φωτογραφία βλέπουμε την Αναστασία να μας κλείνει το μάτι. Όμως και από την πλατεία Δικητηρίου εκτίθενται ευρήματα στο μουσείο. Την αρχική διαδικτυακή σελίδα του μουσείου, Κοσμή το Μετάλλιο, δεξιά, αριστούργημα της μεταλλοτεχνίας, με την επικόνηση της Αθηνάς. Αυτό, καθώς και μια μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή που βρέθηκε στο δικητήριο, εκτίθενται στην αίθουσα για τη Θεσσαλονίκη. Το προαναφερόμενο μετάλλιο δημοσιεύτηκε από την κυρία Βελένη, που μετά τη Σοφία Μοσχονησιώτη ήταν η επιβλέπουσα στις αρχικές διερευνητικές τομές στο δικητήριο. Το μετάλλιο δημοσιεύτηκε στο δημητικό τόμο για την Ιουλία Βοκοτοπούλου, που τότε ήταν η προϊσταμένη της ΙΣΥΓΜΑ ΦΕΠΚΑ και, όπως ακούσαμε, αγωνίστηκε πάρα πολύ για το δικητήριο, και την οποία η κυρία Τασιά την αποκαλούσε πάντα κυρία, σκέτο κυρία, όχι κυρία Βοκοτοπούλου. Η κυρία Βελένη επίσης δημοσίευσε και την κεραμική Τέρση Γκυλάτα από την πλατεία Δικητηρίου. Δεν είναι οι μόνες δημοσιεύσεις που γεννήθηκαν από την πλατεία Δικητηρίου. Από την ίδια την Αναστασία είχαν γίνει τότε 5 ανακοινώσεις στο ΕΜΦ και στο Αρχαία Μακεδονία. Από την ομάδα μας, έτσι μας αποκαλούσε, και πάντα με τη συμμετοχή της και τη στήριξή της, είχε δημοσιευτεί στα αρχαιολογικά ανάλεκτα μια πρώτη παρουσίαση της ελληνιστικής κεραμικής, ακολούθησε ένα μεταπτυχιακό για την ανάγλυφη ελληνιστική κεραμική και σχετικές ανακοινώσεις στο τελευταίο συμπόσιο για την Αρχαία Μακεδονία και
και στη 10η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνιστικής Κεραμικής. Τώρα μελετώνται η κεραμική Δυτικής Κλητείος και οι ενσφράγιστες λαβές. Επίσης, ήδη από τότε είχε γίνει από τον Συμβασιούχο Αρχιτέκτονα Όμηρο Πελτέκη μια διπλωματική εργασία στην Αρχιτεκτονική Σχολή για τη διαμόρφωση της πλατείας Δικητηρίου. Να πούμε εδώ ότι τα ευρήματα από την πλατεία Δικητηρίου βρίσκονται συντηρημένα και καταγεγραμμένα κάτω από τα πόδια μας, στην υποδειγματικά οργανωμένη αποθήκη του μουσείου, τακτοποιημένα περίπου σε 100 κουτιά. Πάμε πάλι στον Ναό της Αντιγονιδών. Η επανανακάλυψή του ανακοινώθηκε, όπως αναφέρθηκε, από την Αναστασία Τασιά στο ΕΜΘ του 2000. Όλα τα σχέδια τότε γίνανε επίσης από τον κύριο Πελτέκη. Στη συνέχεια ασχολήθηκε διεξοδικά ο καθηγητής αρχιτεκτονικής κύριος Γιώργος Καραδέδος, που επιμελήθηκε και την έκθεση εδώ στο μουσείο. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του, τη μουσιολογική του προσέγγιση και την πρότασή του για ανισόπεδη διαμόρφωση της πλατείας Αντιγονιδών και για διερεύνηση της ανασκαφής, τα παρουσίασε όλα αυτά στο ΕΜΘ του 2006. Ο ναός και κυρίως τα αγάλματα αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και για την κυρία Στεφανίδου Τιβερίου, με δημοσιεύσεις στο Διεθνές Συνέδριο Πλαστικής του 2009 και στο περιοδικό της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Όλα τα παραπάνω απέδωσαν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της Θεσσαλονίκης και την αρχαιολογική της τεκμηρίωση και διεύρυναν την επιστημονική συζήτηση για την ελληνιστική και ρωμαϊκή φάση της πόλης. Δύο πλατείες λοιπόν, δύο ιστορίες, αλληλένδετες με την Τασίτσα. Πόσες ιστορίες, πόσες στιγμές, πόσοι άνθρωποι. Ιστορίες με τους περίοικους του Δικητηρίου που με μαύρες σημαίες διαδήλωναν κατά των ανασκαφών, πετούσαν πέτρες, σχολίαζαν τις πολλές μπύρες που πίνουν οι αρχαιολόγοι, γιατί έβλεπαν τα κασόνια που περίχαν βέβαια κεραμική. Η τότε πολιτική ηγεσία να κάνει αυτοψίες με κλιμάκια του Υπουργείου, ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε τους γενικούς γραμματείς τότε, κύριο Γιώργο Θωμά και τη σημερινή Υπουργό, οι τοπικές αρχές που επισκέπτονταν τον χώρο αναρωτιόταν πού είναι τα χρυσάφια, γιατί έβλεπαν μόνο πέτρες. Δημοσιογράφοι όπως ο Γιώργος Παπαδάκης και η Πόπη Τσαπανίδου στα πρώτα της βήματα, ιστορικοί φωτορεπόρτερ, καθηγητές πανεπιστημίου, συνάδελφοι αρχαιολόγοι από διάφορα μέρη του κόσμου, τουρίστες. Η Αναστασία εκεί, πάντα ευγενικά, καρτερικά και ψύχρεμα, να κατευνάζει τα πνεύματα με αξιοπρέπεια, να προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και να πείσει για την ανάγκη διάσωσης των αρχαιοτήτων και την ιδιαίτερη σημασία που έχουν για την πόλη. Μετά τόσα χρόνια υπηρεσίας, διατηρούσε τον ενθουσιασμό της για τη δουλειά της και ήταν πολύ ανοιχτή σε κάθε τι καινούριο. Το Δικητήριο ήταν η πρώτη ανασκαφή που είχε χρησιμοποιήσει το 1996 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και λάπτοπ. Θεωρούσε πολύ σημαντικό και στήριζε τον τομέα της συντήρησης που τότε έκανε τα πρώτα του δειλά βήματα. Επιδίωκε συνεργασία με επιστήμονες και από άλλους κλάδους για την τεκμηρίωση των ευρημάτων, όπως για παράδειγμα τον καθηγητή σεισμολογίας Βασίλη Παπαζάχο, τον καθηγητή γεωφυσικής Γρηγόρη Τσόκα. Δεν αρνούνταν την πρόσβαση σε κανέναν αρχαιολόγο ή άλλον ερευνητή στους δύο χώρους. Ενδεικτικά, μόνο ενδεικτικά, αναφέρουμε την κυρία Τζακά για να δει τα ψηφιδωτά, την κυρία Μαγκαφά για τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα, τον κύριο Τουλουμάκο για τα ελληνιστικά ευρήματα, τον κύριο Βελένη, τον ποιητή Έκτορα Κακναβάτο, τον κύριο Τιβέριο βέβαια και φυσικά τον κύριο Δεσπίνη στην πλατεία Αντιγονιδών. Εμείς τότε συμβασιούχοι εργαζόμενοι, μόνιμοι πάλι σήμερα, 25 χρόνια μετά, συνειδητοποιούμε πόσο μας καθόρισε η συνεργασία μαζί της. Συχνά ανακαλούμε όλες εκείνες τις στιγμές, τις ανασκαφές, τις καταγραφές που καθόμασταν εδώ στα εργαστήρια και τη βιβλιοθήκη του μουσείου, την τακτοποίηση των ευρημάτων στις αποθήκες του, την προετοιμασία μας για τις ανακοινώσεις, τα μυθικά πρόσωπα που γνωρίσαμε. Παρόλο το πολύ νεαρό της ηλικίας μας τότε, μας άκουγε, μας εμπιστευόταν, μας έκανε να νιώθουμε ισότιμοι και συνυπεύθυνοι για το χώρο. Ήταν κοντά μας και προσωπικά, υποστηρικτική στην καθημερινότητά μας και τις ανησυχίες μας. Την εκτιμούσαμε για την ευγένεια και τις ανθρωπιστικές αξίες της. Κάθε φορά μας εξέπλητε με το δυναμισμό της και την ευθραυστότητά της, που συνυπήρχαν στο χαρακτήρα της. Γελούσαμε πολύ με το χιούμορ της, μας ενθουσίαζε η γραφή της. Η από πλευράς της μετριοπαθής αντιμετώπιση της αρχαιολογίας μας πρόσφερε ελευθερία. Έτσι είχε κερδίσει το σεβασμό μας και την αφοσίωσή μας.
και είχε καταφέρει να μας δέσει ως ομάδα. Αυτή η ομάδα, ενωμένη, την τιμούμε σήμερα εδώ, με αυτή την παρουσίαση. Εδώ, στο χώρο που εργαζόταν και δίπλα στα ευρήματα της. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Και ήθελα να πω και να ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσουμε μάλλον όλη η ομάδα και τον αδελφό της με την ανιψιά της που είναι παρόντες. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, κυρία Λόλα, και όλη την ομάδα που μας θύμισαν αυτήν την αγαπητή συνάδελφο και έλεγα, είπατε, ήταν σπουδαίος άνθρωπος η Τασίτσα η Τασιά. Και πολύ καλή συνάδελφος, βέβαια, εδώ. Έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις όλοι όσοι συμπορευτήκαμε μαζί της σε αυτούς τους αγώνες εκείνης της εποχής που χάραξαν και την ιστορία της Θεσσαλονίκης, βέβαια, και για μετέπειτα, για τους κατοπινούς αγώνες.